τακτική μάλλον της ανόρθωσης. Θα λέγω ότι μας κολακεύει αυτό που λες, γιατί ήμασταν ιδιαίτερα ανόρθροι, υποτονικοί, πάρα πολύ αργοί στο σώμα και στη σκέψη και γενικά δεν είχαμε την αγωνιστική εικόνα που μπορούμε να έχουμε, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς θεωρούμε ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και καμία από αυτές τις δυνατότητες χθες δεν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο, ειδικά μιλάμε για τα πρώτα 75 λεπτά. Mm-hmm. Το πρώτο ημίχρονο είμαστε μια ομάδα που προσπάθησε να έχει την κατοχή, αλλά όταν την είχαμε δεν δίνανε επιλογές στον ποδοσφαιριστή που κρατούσε την μπάλα και αυτό οφείλεται κυρίως στη στατικότητα μας. Επίσης θα συμφωνήσω απόλυτα με την ορολογία που χρησιμοποιήσε ο κύριος Δόνης, ότι δεν είχαμε καλές ιδέες, γιατί ειδικά το επιθετικό μισό, οι ιδέες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά σε μια ομάδα. Δηλαδή να πάρει κάποιος ποδοσφαιριστής πρωτοβουλία, να υπάρχει ένας καλός συνδυασμός, να υπάρχει πλουραλισμός σε ό,τι αφορά τον τρόπο που εκφράζεται επιθετικά και ήμασταν μονοδιάστατοι σε αυτό το κομμάτι και έξω και δεν κάναμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες. Θα ήθελα να πω ότι αν κοιτάξουμε συνολικά τον αγώνα, μπορεί το ισοβόλο αποτέλεσμα να ήταν πιο δίκαιο σε σχέση με τα σημεία, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο από το τι πήραμε από τον αγώνα, που είναι ουσιαστικά 0 βαθμούς, γιατί δεν πράξαμε όσο οφείλαμε απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Και μάλιστα ήταν ένα παιχνίδι από αυτά που λες ότι σου πάνε 100% στραβά, αν κοιτάξει κάποιος από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα και προσπαθήσει να βρει ένα σενάριο που θα εκφράζει απόλυτα την αναμέτρηση. Θα λέω το σενάριο με τον τίτλο ότι όλα πήγαν στραβά, με τελικό τέλος την αποβολή του Ροπέρτο Λάγο, είναι κάτι που εκφράζει στο τέλος της ημέρας σε απόλυτη εικόνα. Υπάρχει κάποια εξήγηση, Νεκτάρια, για όλα αυτά τα οποία μας περιέγραψες? Υπάρχει κάποια εξήγηση από την τεχνική ηγεσία που σας δόθηκε? Κοίτα Μανίκο, λογική εξήγηση για μια ομάδα η οποία πριν από 3 μέρες αγωνίστηκε στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, έτρεξε 12 χιλιόμετρα, πριν από 8 μέρες είχε αγωνιστεί με την Νέα Σαλαμίνα και κέρδισε με 4-1 στο Αμόχωστος, δεν μπορεί να υπάρξει με απλά λόγια. Είναι προφανές ότι αυτή η μετάβαση από το Champions League στο πρωτάθλημα δεν ήταν σαφώς ομαλή και προέρχεται κυρίως είτε από κάποια επιμέρους σκόπωση λόγω των πρακτικών ζητημάτων, το ότι προέρχεται από μια πάρα πολύ επίπονη προσπάθεια, αλλά και της μη πνευματικής ισορροπίας που οφείλαμε να δείξουμε αλλά δεν δείξαμε τον αγωνιστικό χώρο, παρά το ότι είχαμε πολλάκι στονίσει ότι η Ανόρθωση είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή, ποιοτική, με έμπειρους ποδοσφαιριστές που ξέρει ειδικά στον αμυντικό τομέα και το έχει αποδείξει παίρνοντας και βαθμούς και αποτελέσματα ό,τι μπορεί να αντεπεξέλθει, και σε αυτό εμείς δεν επιδείξαμε τα στοιχεία τα οποία έπρεπε να φανερώσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Στο ποδόσφαιρο ξέρεις, δεν είναι μαθηματικά ένα στην ένα κάνει δύο, αλλά βρήκαμε την απάντηση. Υπάρχει ο ανθρώπινος, ο ψυχολογικός τομέας που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα έλεγα ότι μια παράμετρος ήταν και η απουσία του κόσμου για να γίνει ντέρπι, το ντέρπι που ήταν μόνο στα χαρτιά από αυτή την άποψη, δηλαδή από την παρουσία του κόσμου, και σαφώς αυτό επηρεάζει και τις δύο ομάδες θα έλεγα, γιατί στις συζητήσεις που είχαμε μετά και με τους ανθρώπους της ανόρθωσης ήταν λογικό να υπογραμμιστεί αυτός ο παράγοντας, γιατί σου έδινε την εντύπωση το παιχνίδι ακούοντας ακόμα και τους ποδοσφαιριστές πως μοιράζει τον αγωνιστικό χώρο, ειδικά στην αρχή του αγώνα, ότι ήταν ατμόσφαιρα φιλικού. Mm-hmm. Και δεν είμαστε πολύ μακριά από την πραγματικότητα όταν απουσιάζει ο κόσμος από ένα στάδιο των 22.000 φιλάθλων, όπου μόνο γύρω στους 1.000 ήταν παρόντες. Σαφώς και υπάρχουν εξηγήσεις για το πώς μπορεί να προέκυψε αυτή η κακή εικόνα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δικαιολογία, γιατί οφείλαμε απέναντι στον εαυτό μας να ήμασταν πολύ καλύτεροι. Εντάξει, πρέπει να πούμε όμως ότι το ΑΠΟΕΛ το έχει ξανακάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή τη συμμετοχή στο Champions League και παράλληλα και την
πορεία στο πρωτάθλημα, θα έπρεπε να φανεί σαφώς πιο έμπειρο από ότι τουλάχιστον χθες, γιατί χθες φάνηκε ότι ήταν ανέτοιμο. Κοίτα, αυτό πράγμα δεν μπορεί να κρυθεί από ένα δείγμα. Το αν ο ΑΠΟΕΛ θα πετύχει στην ισορροπία του σε ό,τι αφορά στο συνδυασμό Champions League και Κυπριακού Πρωταθλήματος, είναι κάτι που θα φανεί τον Δεκέμβριο και πόσο μάλλον συνολικά τον Μάιο, όπως είχε διαφωνεί, όπως είχε διαφανεί και πέρσι. Πρέπει να το κοιτάξει σε σύνολο αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι μιλήσαμε και μαζί και είχα πει ότι είναι πολύ πιο δύσκολη η προσαρμογή όταν έρχεσαι από ένα παιχνίδι Champions League παρά όταν σκέφτεσαι ότι ακολουθεί ένα παιχνίδι Champions League, γιατί έχεις να διαχειριστείς και πρακτικά ζητήματα. Και ένα από τα πρακτικά ζητήματα είναι αυτό που είχα αναφέρει προηγουμένως, το θέμα της σωματικής κόπωσης και της πνευματικής ισορροπίας. Βεβαίως, επειδή το γνωρίζουμε και είμαστε μια ομάδα που μπορεί να επικαλεστεί την εμπειρία της το σύνολο, έτσι, γιατί επιμέρους κάποιοι ποδοσφαιριστές πρώτη φορά το ζουν, πιστεύουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε, αλλά είναι πάντα δύσκολο. Το έχω πει και πριν από 10 μέρες και θα το επαναλαμβάνω συνεχώς, γιατί είναι μια πραγματικότητα που ζούμε. Ναι. Δεν είναι εύκολο να ισορροπείς μεταξύ αυτών των διοργανώσεων, πόσο μάλλον όταν είναι πάρα πολύ λαμπρή η διοργάνωση και η αντίπαλη που έχει να αντιμετωπίσει στο Champions League. Νεκταριέ, οι αλλαγές έπαιξαν ρόλο στην εικόνα του ΑΠΟΕΛ χθες? Όχι, δεν έπαιξαν ρόλο, και το λέω αυτό γιατί συνολικά η ομάδα έχει ένα αρνητικό πρόσημο, αλλά αν κοιτάξεις και επιμέρους τον κάθε ποδοσφαιριστή για τον βαθμολογήσεις, νομίζω ότι θα δυσκολευτείς να βάλεις θετικό πρόσημο, γιατί ήταν συνολικά κακή η αγωνιστική εικόνα. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι ο Άρης μπροστά σας. Ναι, και θα έλεγα ότι θέλουμε να λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο ευεργετικά το γεγονός ότι έχουμε άμεσα αγωνιστική υποχρέωση, γιατί ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο είσαι πάντα όσο καλός ίσως το προηγούμενο στο παιχνίδι, και καλούμαστε αυτή τη στιγμή να ανατρέψουμε αυτό το αρνητικό κλίμα της ΥΠΤΑ και να επιστρέψουμε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Βεβαίως πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν θα είναι εύκολη η αποστολή μας. Ο Άρης έχει αποδείξει, ανεξαρτήτως του πόσους βαθμούς έχει συλλέξει μέχρι στιγμής, ότι είναι μια ομάδα που στις τάξεις της έχει και ποιοτικούς αλλά και πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές. Αν κοιτάξει κάποιος επιμέρους το ρόστερ του Άρη, συν κάποιους ποδοσφαιριστές νεαρούς που έχουν πολύ ταλέντο και είναι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, και δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για καμία ομάδα, και το ίδιο βεβαίως θα ισχύσει και για εμάς. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε την δική μας κατάσταση, γιατί ξέρουμε ότι αν το κάνουμε αυτό, τότε πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες να φύγουμε νικηφόρα από το τσίτ. Τελευταία ερώτηση, σύντομη απάντηση, όσο δυνατόν σύντομη μπορεί να είναι. Ο χαρτοπόλεμος, σε εισαγωγικά ο χαρτοπόλεμος με την Ομόνια, έχει ολοκληρωθεί, έχει τελειώσει? Κοίτα Μανίκο, εμείς ποτέ δεν επιδιώξαμε, αν το κοιτάξεις και διαχρονικά, να κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση και να αναφερόμαστε σε ομάδα. Είναι πάντα το ίδιο το σενάριο που συμβαίνει. Από εκεί πέρα νομίζω ότι απαντήσαμε, η απάντηση μας είναι εκεί. Δεν βλέπουμε ούτε την πρώτη φορά να έχει επανέλθει κάποιος, ούτε η δεύτερη. Από εκεί πέρα βγάζει τα δικά σας συμπεράσματα. Ευχαριστούμε πολύ, Νεκτάρια. Καλή συνέχεια. Και γεια σου.